δευτερόλεπτο αμέσως να κάνει το σούτ. Ο Εργοτέλης που έπεσε με τρία center back, παρόλα αυτά τρυπάει η άμυνα μόλις το τέταρτο λεπτό και υπάρχει ανατροπή. Ο Καφές είναι αυτός μαζί με τον Λιμπερόπουλο. Έφυγαν, σας φέρω Κεφαλούκος, εδώ τον βλέπετε. Με το χέρι θα πιάσει τον παίκτη της ΑΕΚ. Είναι πέναλτι, το υποδεικνύει ο Λιμπερόπουλος και λίγο αργότερα το σφυρίζει ο Κάκος. Απόρρια της πολύ καλής συνεργασίας και της γρήγορης κυκλοφορίας που έφερε σε πολύ δύσκολη θέση στους αμυντικούς του Εργοτέλη. Και τα εύσημα βέβαια και στον Μπλάνκο που έσπασε την μπάλα. Ο Ριβάλντο είχε 3 στα 3 στις εκτελέσεις πέναλτι, το έκανε 4 στα 4, έφτασε μάλιστα τα 7 γκολ στην Σούπερ Λίγκα. Ο Δασκαλάκης θα δείτε ότι έμεινε χωρίς επιλογές, ούτε καν έπεσε. Στο έκτο λεπτό, ο Ρίμπο θα δώσει στον Μπλάνκο. Αυτός έχει την ευκαιρία να κάνει το 2-0 και ουσιαστικά να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά δεν θα το κάνει. Και να που ο Εργοτέλης αρχίζει δειλά-δειλά να βγαίνει στην επίθεση. Εδώ είναι με το Βακουφτσί. Θα φύγει όμως πολύ πλάγια. Δεν θα μπορέσει να γυρίσει καλά. Η φάση δεν θα τελειώσει και θα έρθει το πρώτο σουτ του Εργοτέλη και μάλιστα από τον δεξιό αμυντικό, τον νεαρό, τον Γιαλούση, να προβληματίσει τον Μάχο που όμως είναι σε καλή θέση. Στο 8 λεπτό ένα φάουλ του Ριβάλντο. Πολύ καλή η κεφαλιά, κεραυνός από τον Εντίνιο, αλλά εξαιρετικός Δασκαλάκης, θα αποκρούσει σε κόρνερ. Και ωραίος συνδυασμός με το Γεωργία, το Λιμπερόπουλο, το Ριβάλντο και το shoot out. Θα δείτε ο Ριβάλντο να ευχαριστεί το Λιμπερόπουλο για την πάσα, δείγμα και των πολύ καλών σχέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε όλους τους παίκτες της ΑΕΚ. Και εδώ θα δείτε πόσο κοντά έφυγε η μπάλα από τη συμβολή των Βοκών. Ο Χιλιάρας εκτελεί εδώ ένα φάουλ χωρίς άδεια. Δεν υπάρχει φάση σε αυτήν την κεφαλιά του Μουσότο. Την επικίνδυνη, μάλιστα, ο Χιλιάρας θα δει και κίτρινη κάρτα. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, κόρνερ του Ριβάλντο. Δείτε την ενέργεια που έκανε ο Δέλας, παρακαλώ. Ο αμυντικός και αρχηγός της ΑΕΚ. Σπαταλά την ευκαιρία ο Εντίνιο, αλλά όλα τα λεφτά είναι η κίνηση του Δέλα που βγάζει τον Εντίνιο σε θέση για γκολ. Δείτε, εντυπωσιακά πηδάει, αλλά και εντυπωσιακά out κεφαλιά. Πίεσε πολύ ψηλά η ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό και στο πρώτο ημίχρονο. Υποχρέωσε τους παίκτες του Εργοτέλη σε παθητικό ρόλο. Και το κύριο στοιχείο είναι οι αυτοματισμοί, η γρήγορη κυκλοφορία και οι παίκτες δείχνουν να εστερνίζονται την φιλοσοφία του Νίκου Κωνσταντόπουλου. Εδώ ένα σου του Μπούρμπου είναι στο 38 λεπτό και ο Καφές είναι αυτός που αποκρούει. Ήταν σε όλα μέσα ο Καφές. Κέρδισε το πέναλτι. Θα δούμε λίγο αργότερα τι άλλο έκανε. Εδώ ένα μακρινό σουτ του Εργοτέλη με τον Κορδονούρη να απειλεί στο 37 λεπτό. Το ένα από τα τρία center back. Και εδώ εξαιρετική κίνηση από τον Καφές. Συνδυασμό με τον Λιμπερόπουλο. Ίσα που ακούμπησε την μπάλα για το 1-2 και έρχεται ο Καφές να σκοράρει ο ίδιος τώρα αφού κέρδισε το πέναλτι. Σηκώθηκε ο Μωρέτο, σηκώθηκε όλος ο πάγκος. Εδώ φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι ο Παντελής Καφές για την ΑΕΚ. Προσέξτε εδώ πόσο ωραία περνάει ανάμεσα από πόσους παίκτες. Ο Παντελής Καφές ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ΑΕΚ. Έβγαινε πολλές φορές ως κρυφός center forward, κάτι που δημιουργούσε προβλήματα στην άμυνα του Εργοτέλη. Αλλά γενικά και η παρουσία της ΑΕΚ, ειδικά από το κέντρο και μπροστά, στην επιθετική ανάπτυξη ήταν πάρα πολύ καλά. Ωραία γκολ. Πολύ ωραία. Με πολύ καλή κυκλοφορία. Ήσυχος πια ο Ντέμπης Νικολαίδης, παρακολουθούσε το παιχνίδι με τον γενικό διευθυντή της ΠΑΕ, τον Κώστα Σταυρόπουλο. Με τη σέντρα η κορυφαία ευκαιρία του Εργοτέλη, αλλά ο Γκουνσότο που προερχόταν από 4 μάτς συνεχόμενα στα οποία είχε σκοράρει, εδώ χάνει το πιο εύκολο. Όντως. Αυτή είναι η μπάλα λοιπόν. 4 γκολ. Και στο 40 λεπτό ο Εντίνιο δημιουργεί, ο Καφές σουτάρει, ο Δασκαλάκης επεμβαίνει, το ημίχρονο θα κλείσει με 2-0. Και θα ανοίξει με ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Εντίνιο να βγάζει στον Μπλάνκο και αυτός να μην μπορεί να πετύχει τον γκολ που θα τον έφερνε στην κορυφαία θέση της βαθμολογίας. Τον σκόρερ. Εδώ Μπλάνκο και Κεφαλούκος τελικά πάνω στη γραμμή σώζει. Πολύ ωραία ενέργεια από το Γεωργέα. Που για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Και αμέσως μετά τον γκολ. Η σέντρα είναι του Καφέ. Θα το δούμε στο replay. Ο Μπλάνκο σκοράρει και αρχίζει εδώ τα χορευτικά του. Νοτιοαμερικάνικα. Πανηγυρισμοί μέσα και έξω από τις τέσσερις γραμμές. Προσέξτε ξανά, εδώ είναι ο Καφές, γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι κάπως έτσι είχε μπει και ένα από τα γκόλ με τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι. Και ο Μπλάνκο με αυτή την κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Φτάνει τα 17 γκόλ μαζί με τον Κοβάτσεβιτς πρώτο σκόρερ. Αμέσως η απάντηση όμως από τον Εργοτέλη. Ο Γραμμόζης είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει η κεφαλιά από τον Κεφαλούκο, τον προωθημένο, και δείτε εντελώς ξεμαρκάρισε ο Κορδονούρης.
με, θα έλεγε κανείς, ένα ολόκληρο οικόπεδο γύρω του Άλβη. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κορδονούρης, παρά το γεγονός ότι είναι αμυντικός, είχε ξανασκοράρει στο πρωτάθλημα. Και αφού μένει ζωντανός κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι ο Εργοτέλης, ο Καραγιοργίου τα παίζει όλα για όλα. Βάζει τάσεις, βάζει Μπούντιμιρ. Αυτό δημιουργεί διαδρόμους για την ΑΕΚ, που θα χάσει την ευκαιρία να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το δίκτυο του σκορ με τον Εντίνιο, είδαμε το δασκαλάκι να αποκρούει. Εδώ πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κιλιάρα που στέλνει την μπάλα ελάχιστα out. Ο Εργοτέλης εδώ πια ανεβαίνει και κάνει μια ευκαιρία μετά την άλλη. Και είναι νωρίς ακόμη. Ο Κιλιάρας μετά από ενέργεια του γραμμόζει, θα κοντραριστεί την τελευταία στιγμή, δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει. Εδώ θα ζητήσουν και πέναλτι η κριτική για ανατροπή του Μπούντιμιρ από τον Παπασταθόπουλο, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Βαρούκας αργότερα. Δεν δόθηκε τίποτα εδώ σε αυτή τη φάση. Εδώ ο Γκουνσότο μόνος με τον Μάχο δεν θα μπορέσει να νικήσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ και μάλιστα θα τον τραυματίσει, νομίζω άθελά του, στο κεφάλι.